μπορεί αυτή την περίοδο να παρουσιάζει δικιά της εκπομπή στον Αλφα. Η Ζέτα Δούκα όμως δηλώνει μπροστά στην κάμερα της εκπομπής μας και στη Σοφία Ντουντούρη ότι δεν νιώθει παρουσιάστρια. Πάμε να δούμε γιατί. Νιώθω κάθε φορά που έρχεται στη Θεσσαλονίκη ότι είσαι διαφορετική, είσαι πιο ήρεμη. Πιο αναζωογονημένη θα έλεγα. Τι πώς ήμουνα. Όχι. Ξέφρενη. Όχι. Ξέφρενη και αντίφαση. Νιώθω ότι σου πάει η πόλη μας. Πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχα να έρθω πολύ καιρό στη Θεσσαλονίκη. Είχα να έρθω πάνω από ένα χρόνο. Η τελευταία φορά ήταν πέρσι τον Μάιο στις αρχές που κάνω μια εκδήλωση με τις κυρίες της UNESCO για την ανάσα μου. Αλλά είναι μια πόλη που τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια την έζησα πολύ έντονα. Γιατί δεν σου αρέσει να δίνεις συνεντεύξεις? Και μου το είπες και πριν και μου το είπες νωρίτερα. Τι σε ενοχλεί, σε ενοχλεί δημοσιότητα? Όχι, δεν με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί κάτι. Απλώς είναι αυτό που λέμε αναγκαίο κακό. Ποτέ, να σου πω, ποτέ δεν μ' άρεσε. Ποτέ δεν μ' άρεσε, ας πούμε, να βγαίνω, να φωτογραφίζομαι, να μιλάω για τον εαυτό μου, για τη δουλειά μου. Σαφώς είναι το μόνο μέσο να γίνει γνωστό κάτι προκειμένου ο κόσμος να το ακολουθήσει. Είτε αυτό αφορά στην ιδιότητά μου σαν ηθοποιός, είτε πόσο μάλλον σε σχέση με την ανάσα. Απλώς θα ήταν κάτι που θα ήθελα να κάνουν οι άλλοι για μένα, να μην το κάνω εγώ. Πόσο είναι η πρόταση να αναλάβεις αυτήν την εκπομπή? Ήθελε ο Αλφα να εντάξει στο πρόγραμμά του μια εκπομπή που να είναι με κεντρικό θέμα, έχει κεντρικό θέμα την υγεία. Γελάω πολύ με το παρουσιάσω, γιατί ξαφνικά με το να εμφανίζεις, ας πούμε, στο τιμόνι του συντονισμού μιας εκπομπής, πρέπει αμέσως να σε βαφτίσουν και παρουσιάστρια. Όχι, για το όνομα του Θεού. Απλώς κάνω τη συγκεκριμένη εκπομπή, το συντονισμό της. Είναι μια εκπομπή που με ενδιαφέρει στη θεματολογία της καταρχάς. Άλλωστε μπορείς να το βλέπεις και σαν ρόλο. Είναι ένας ρόλος, ο ρόλος της παρουσιάστριας. Ναι. Αν και δεν νομίζω ότι έχει τις ευκολίες ενός ρόλου και εξηγούμε. Δεν έχει να πατήσει στο χαρακτήρα κάποιου άλλου και να βρεις τι πράγματα μέσα από τον εαυτό σου μπορεί να χρησιμοποιήσεις, αλλά έχοντας την ασφάλεια ενός πλαισίου, όπως αυτό γίνεται όταν υποδίεσαι κάποιο ρόλο. Είναι μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Η οποία με δυσκόλεψε αρκετά και με δυσκόλεψε γιατί δεν είχα και το χρόνο να την προετοιμάσω. Δηλαδή, έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Το στούντιο, η προετοιμασία του χώρου, των ανθρώπων κλπ. Έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Οι πρώτες εγγραφές έγιναν πολύ γρήγορα γιατί έπρεπε να φύγω στην Ιταλία με το θέατρο. Και έτσι ξαφνικά βούτυξα στα βαθιά. Ανταγωνισμό πιστεύεις ότι θα νιώσεις από τις κυρίες που έχουν ως βασική τους δουλειά την παρουσίαση εκπομπών? Μπαίνεις λίγο στα χωράφια τους, χωρίς να το θέλεις. Καλά τα χωράφια αυτά. Και σου λέω, δεν βαφτίζω τον εαυτό μου τίποτα. Δηλαδή, είμαι ηθοποιός στη συγκεκριμένη εποχή. Αυτό δεν πάβει να ισχύει. Και ούτε είναι ωραία. Και η μόνη ταμπέλα, ας πούμε, που έχω προσθέσει, γιατί θεωρώ ότι είναι μια ιδιότητα που παραπέμπει κάπου αλλού και βοηθάει τον κόσμο, είναι αυτή της Προέδρου της Ανάσας. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί είναι τόσο περιορισμένες πλέον οι θέσεις που έχουν μείνει οι άνθρωποι της τηλεόρασης εκτός δουλειάς και προφανώς έτσι στις δύσκολες στιγμές όλοι στρέφονται. Κοίτα, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια που λες, αλλά όταν την κάνεις τη δουλειά σου ήσυχα, χωρίς να προκαλείς και χωρίς να λες ότι εγώ κάτι ξαφνικά είμαι αυτό και νομίζω ότι είμαι ό,τι καλύτερο για αυτό το πράγμα, γιατί δηλαδή όταν αρχίζεις και ψωροπερηφανεύεσαι για πράγματα τα οποία δεν έχουν και τόσο πολύ μεγάλη, ξέρεις, λόγο να περηφανευτείς, όχι ότι δεν είναι καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατάμε χαμηλούς και σεμνούς τόνους, νομίζω ότι δεν ενοχλείται κανένας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ναι, διαφορετικά θα έκανε αυτό που κάνω εγώ, μια παρουσιάστρια που γνωρίζει τι σημαίνει τηλεόραση στην παρουσίασή της, στην παρουσίαση μιας εκπομπής, και διαφορετικά εγώ. Η Αντζελίνα Τζολί πρόσφατα κοινοποίησε την προληπτική διπλή μαστεκτομή που έκανε. Είσαι υπέρ του να κάνουν οι διάσημοι άνθρωποι τέτοιες κινήσεις? Εγώ το έκανα αυτό. Θα έλεγα ότι. Ναι, ακριβώς. Τα ελληνικά δεδομένα, εσείς είναι οι πρώτοι που μίλησαν ανοιχτά για την Αφρική Ανορεξία που πέρασε. Για να γίνει και κάτι τώρα το να βγαίνεις και να λες ναι,
είναι πάρα πολύ καλό, αλλά ακόμα καλύτερο είναι αυτή η προτροπή του κόσμου στο να δει καθαρά και εξάστερα τι σημαίνει οποιαδήποτε πάθηση. Και εγώ πιστεύω ότι οποιαδήποτε πάθηση, όλες οι παθήσεις και αυτή ας πούμε, που θεωρείται η πιο τραβηγμένη και πραγματικά δεν μπορεί να επιληθεί με την καλή διάθεση, εν πάση περιπτώσει με το πείσμα του ανθρώπου να γίνει καλά, πιστεύω ότι έχει αρχή, μέση και τέλος. Υπάρχει δηλαδή ένας μπούσουλας θεραπείας για κάθε ασθενή. Γενικότερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν σεβαστεί την προσωπική σου ζωή. Δεν βλέπουμε πολλά δημοσιεύματα. Ναι. Αυτό το έχεις κερδίσει. Θεωρώ αυτό το πράγμα να το οδηγείς εσύ κατά κάποιον τρόπο, στον πολύ μεγάλο του βαθμό. Το οδηγείς εσύ, ο καθένας δηλαδή το οδηγεί. Οδηγεί τη ζωή του, εν πάση περιπτώσει, το πώς θέλουν να του φέρουν οι άλλοι, μόνος του. Ναι, θεωρώ ότι είμαι από τους ανθρώπους που αυτό το πράγμα το έχω σε μεγάλο βαθμό επιτύχει και χαίρομαι πολύ. Δεν θα κάνεις εσύ το πρώτο βήμα, αν σ' αρέσει κάποιος. Σε φλερτάρουν οι άντρες, αυτό θέλω να ρωτήσω. Ή έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι ρόλοι που βλέπουν μια ωραία γυναίκα, ειδικά και αναγνωρίσιμη όπως εσύ. Και λένε εδώ δεν πλησιάζουμε, δεν ξέρει τι γίνεται. Εντάξει, ισχύει αυτό. Δεν νομίζω ότι ισχύει μόνο στους αναγνωρίσιμους ανθρώπους. Ισχύει στους περισσότερους ανθρώπους. Είναι δύσκολη, είναι πιο δύσκολη η προσέγγιση των δύο φίλων. Για διάφορους λόγους, τους είπες, τους συμπύκνωσες εσύ. Νομίζω όμως ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αισθάνεται καλά με τον εαυτό του και είναι ο τύπος ανθρώπου που θέλω να έχω δίπλα μου και τολμάει και τα καταφέρνει. Είσαι γυναίκα καριέρας όμως περισσότερο. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να περνάω καλά, Σοφία μου. Δεν μπορώ να σου πω ότι δηλαδή, μέχρι στιγμής αυτό που κάνω με γεμίζει. Μ' αρέσει το να είμαι ηθοποιός, το να ψάχνουμε και σε άλλα μονοπάτια. Βρίσκω, αντλώ ευχαρίστηση από εκεί. Αν τυχόν αυτό το πράγμα δεν μ' αρέσει πια, ούτε στο πλαίσιο που γίνεται, ούτε έτσι όπως το κάνω εγώ, θα το σταματήσω. Δεν είναι ότι σώνει και καλά. Εγώ έχω πάθει μία αιμονή με αυτό και θα το κάνω ό,τι ο κόσμος να χαλάσει.